Καλησπέρα, Θανάση, και καλημέρα σε όλους τους που μας ακούνε. Καλημέρα, αδερφέ, να είσαι καλά. Δεν έχω παρακολουθήσει με λεπτομέρεια, γιατί ήμουν έξω. Τι έχει υποθεί από όποιον άνθρωπο μίλησε. Ο Βασίλης Θεοδρόπουλος μίλησε. Ο Βασίλης Θεοδρόπουλος μίλησε για να απαντήσει σε διάφορες κατηγορίες του Λαμπράκη και σε κάποιες ερωτήσεις εδώ που απασχολούν τον κόσμο. Δεν τον άκουσα και γι' αυτό και δεν έχω άποψη του τι υπόθηκε. Αλλά ναι, δεν έχω να σχολιάσω κάθε φορά που υπόθηκε. Έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Και κυρίως απευθυνόμενος προς εσένα. Διότι... Τον κρυφό Εβραίο. Τον κρυφό Εβραίο. Όπως με αποκάλεσες στο διαδίκτυο. Κρυφό Εβραίο. Αποκάλεσα κάθε έναν που βγήκε να κάνει μανιφέστο έτσι, γιατί δυστυχώς... Γιάννη, μιλάς για μένα που με ξέρεις καλά και τι έχω κάνει, να με πεις σε μένα κρυφό Εβραίο. Θα πεις σε μένα κρυφό Εβραίο, Γιάννη. Με τι αποδείξεις, πες μου. Γιατί είπα να μαζευτούμε, να κουβεντιάσουμε. Να κουβεντιάσουμε, είπα, Βασίλη, εσύ, Γιάννη, και θα με πεις κρυφό Εβραίο εμένα. Με τι δηλαδή, ρε Γιάννη. Είχα μια ανακοίνωση από τον Γιάννη τον Κόκα και την αναπαρήγαγε η Τούλα η Μικρόνη. Δεν είναι από τον Γιάννη τον Κόκα, ήμασταν εδώ άνθρωποι. Και βγάλαμε μια ανακοίνωση. Τι διάβασες στην ανακοίνωση. Ξαναλέω, άμα θέλεις να το πας εκεί και άκουσέ με. Ναι. Εγώ μπορώ να σ' ακούω μες το πρωί, αλλά θα μ' ακούσεις εμέναν. Σ' ακούω. Είδα μια συγκεκριμένη ανακοίνωση που ούτε λίγο ούτε πολύ απαξιώνει κάθε ελληνική προσπάθεια σοβαρή που έχει γίνει. Ποιος το λέει αυτό. Πάμε. Από πού το συμπεραίνεις αυτό. Διαβάστε τα λόγια της ανακοίνωσης. Τα διάβασα στον αέρα. Και τα ξαναδιαβάζω άμα θες και τώρα, μα τι. Περίμενε ρε πουλάκι μου. Αν τα ξαναδιαβάσεις. Περίμενε να ακούσεις τι θα πω. Απαξιώνει λοιπόν κατά τη δική μου γνώμη και γνώση την πραγματική απελευθερωτική κίνηση, διότι δείχνει πρώτον ότι δεν ασχοληθήκατε σε βάθος. Δεύτερον, δεν έχει καταλάβει ακριβώς. Εντελώς αυθαίρετα συμπεράσματα είναι αυτά, Γιάννη μου, τώρα που λες. Δεν προκύπτουν από πουθενά. Πάμε τώρα στα συμπεράσματα τα πραγματικά που δεν είναι αυθαίρετα. Βγάζει στη Βίκη τη Χαραλάκου και σου λέει συγκεκριμένα πράγματα. Και ενώ σου αναλύει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναγκάστηκα εχθές στο Facebook να τα κάνω copy και να τα τονίζω, δεν έχει κάνει. Ποια δηλαδή, για αυτά και ποια, δεν δηλαδή, ποια δηλαδή, για ποια ούτε μιλάς. Ούτε οι υπόλοιποι που επικαλείσαι ότι κάνατε συζήτηση, αποφασίσατε, αυτό που ανακοινώσατε, διότι δεν κάτσατε να δείτε τι σας είπε. Ένα. Σε τι αναφέρεις θα μου πεις τώρα. Βγάζεις στο Λαμπράκι. Ενώ σου λέω και συγκεκριμένο πράγμα την Αθήνα, τι θα τον ρωτήσεις. Δεν τον ερωτάς. Δεν το ρωτάω. Δεν το ρωτάω. Την ερώτηση που μου στείλες δεν την έκανα την ερώτηση. Λοιπόν, άκου λοιπόν τώρα την ερώτηση. Άκουγες την εκπομπή, δεν την άκουγες. Και τι είναι... Έλα να σου πω κάτι. Γιάννη, αυτή τη στιγμή δεν απαντάς. Βγαίνεις και λες κουβέντες γενικώς. Βγαίνεις και λες κουβέντες γενικώς. Πατώνεις ένα κείμενο ενωτικό που φτιάξαμε και τίνουμε χείρα αλληλεγγύης και βοηθείας και για ό,τι άλλο χρειαστεί σε όλα τα αδέρφια μας. Και λέμε ότι εμείς δεν γουστάρουμε να είμαστε με κάποιον. Εσύ ρε Γιάννη γουστάρεις να πεις εγώ είμαι με το Σώρα. Πολύ καλά κάνεις. Σου είπαμε εμείς ότι δεν κάνεις καλά. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ούτε με το Σώρα ούτε με το Λαμπράκι. Είπαμε εμείς αγόρι μου ότι αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό ή ότι τα εργαλεία είναι λάθος ή είναι ψεύτικα. Κάναμε καμία κατηγορία. Εμείς είπαμε αδέρφια είμαστε εδώ. Γιατί να μαλώσουμε. Υπάρχει κανένας λόγος να μαλώσω εγώ με τον Κρητικό, με τον Βολιώτη, με τον Θεσσαλονικιό. Για ποιο λόγο. Αυτό λέμε. Και βγήκατε να μας φάτε. Μας είπατε μεθυσμένους, μας είπατε κρυφοεβραίους, μας είπατε χίλια δυο. Μου κάνεις πλάκα. Είναι αυτό συνένωση. Είναι αυτό δημοκρατία. Πηδήξατε πάνω να πούμε σαν τραμπούκι να μας φάτε. 10 άτομα μέσα στο Facebook. Μου κάνεις πλάκα, ρε Γιάννη. Τι είπαμε ακριβώς και πήδηξατε να μας φάτε. Ότι αν χρειαστεί κάνουμε ακόμα και κόμμα. Γιατί δεν το λέμε αυτό τόσο καιρό. Αλλά θέλετε κόμμα μόνο με αρχηγό τον Αρτέμι. Πείτε το να το καταλάβουμε. Γιατί εμείς λέμε με αρχηγό όποιον προκύψει. Δεν θέλουμε κανέναν ρε αδερφέ. Δεν θέλουμε κανένα στρατόπεδο. Πού είναι το κακό δηλαδή. Εσύ θες στρατόπεδο. Πάρ το στρατόπεδό σου και πορεύσου. Σου είπα εγώ ότι κάνεις κακό. Σου είπα εγώ ότι κάνεις λάθος. Σου επιτέθηκα γι' αυτό. Δεν βοήθησα εγώ όλο αυτό τον αγώνα που μας προέτρεψε ο Αρτέμις να κάνουμε. Δεν είμαι εδώ και βοηθάω ακόμα. Δεν κατάλαβα δηλαδή προς τι επίθεση.
γιατί δίνω βήμα στο Λαμπράκι, γιατί να μην δώσω. Το θέμα δεν είναι ότι δίνω βήμα στο Λαμπράκι. Είναι τι λέει ο Λαμπράκης και αν ο Λαμπράκης έχει δίκιο. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Να μου αποδείξει ότι ο Λαμπράκης είναι προδότης, να τελειώνω με αυτό το θέμα. Τι τα αφήνεις και διονύζεται. Τελείωσες. Τελείωσε. Άκου λοιπόν. Πρώτον. Εάν θέλετε να κάνετε κόμμα, όσοι θέλετε να κάνετε κόμμα, με γεια σας, με χαρά σας και μη μου βάζει σε μένα στο στόμα μου ότι είμαι σε στρατόπεδα και μη μου βάζει σε μένα στο στόμα μου ότι έχω αρχηγούς, είμαι προσωπολάτρης ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά, δικό σας το συμπέρασμα, σύμφωνα με τις προσλαμβάνεις. Δικό μου είναι Γιάννη και προκύπτει... Τώρα θα με ακούσεις. Σ' ακούω, αλλά όχι να λες τώρα, είναι δικό μου το συμπέρασμα. Πώς είναι δικό μου το συμπέρασμα. Εσύ είσαι βασιλικότερος του βασιλέως. Δεν είσαι βασιλικότερος του βασιλέως. Μη μου μιλάς για άλλον, σου μιλάω για μένα. Ναι. Για σένα σου μιλάω. Άκου λοιπόν τώρα, θα με ακούσεις. Και μετά θα μου ξαναπείς ότι θέλεις. Ναι. Κάτσε 100 κόμματα, δεν με ενδιαφέρει. Κάτσε μανιφέστα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ανήκει ούτε στη δική μου σκέψη. Είμαι αντίθετος αυτό. Ωραία, δεν μπορείς να το πεις, είμαι αντίθετος αυτό. Τι πειδάς να με φας δηλαδή. Άκουσε με, αν πήγα να σε φάω, θα σε είχα πάρει τηλέφωνο, θα σου έλεγα κάτι, να σε έβριζα δημόσια. Εγώ δεν έκανα κάτι τέτοιο. Κάτσε ρε Δανάση, εσύ Γιάννη. Εδώ μας λες κρυφοεβραίους ρε Γιάννη, τι άλλο να μας πεις δηλαδή. Ο τρόπος που σκέφτεσαι, μόνο αυτό δείχνει. Ότι είμαι κρυφοεβραίος. Ο τρόπος που σκέφτομαι, μου δείχνει ότι είμαι κρυφοεβραίος, θα με ζουρλάνεις Γιάννη. Άκου λοιπόν, θέλεις να σου απαντήσω ή θες να λες εσύ, αν είναι να μιλήσω, να μην μιλήσω, να μην ακούω. Απάντησέ μου λοιπόν. Λοιπόν, θα επικεντρωθώ στην τελευταία φράση που είπες, γιατί για αυτόν τον λόγο σε πήρα τηλέφωνο. Να μας ακούσει ο κόσμος. Ποια φράση? Ήμουνα ο μόνος που βγήκα δημόσια με τρεις επιστολές και προκάλεσα το μεγάλο οπλαρχηγό Μανώλη Λαμπράκη, τον πρόεδρο της ΕΝΤ, των τεσσάρων ανθρώπων που οι δύο είναι ο Αλεξάνδρης και ο Σόρας, με τους 15.000 επιστήμονες που δεν έχω δει τα ψηφίσματά τους ακόμα και δεν έχω δει να παίρνει μια θέση δημόσια ένας από αυτούς και να τοποθετηθεί σε κάτι που δεν βγήκαν να μας συμβουλέψουν, που δεν παρουσιαστήκανε ποτέ. Και αυτά τα λέω γιατί απευθύνομαι στην νοημοσύνη και τη δική σου και του κάθε ανθρώπου που ακούει. Ναι. Και του κάθε ανθρώπου που θα ακούσει. Ναι, ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν, με πρόεδρο αρχηγό το Μανώλη το Λαμπράκι, που είναι ανύπαρκτη και που έχουμε μόνο ένα Λαμπράκι να βγαίνει κάθε μέρα τον τελευταίο καιρό και να λέει αυτά που λέει, βγήκα δημόσια με τις επιστολές συγκεκριμένες και ζήτησα να αποδείξει αυτά που λέει και τον εχαστήρισα ευθέως και ευπαρσός ότι πάει τώρα και φτιάχνει. Εγώ ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος, επώνυμα. Ο Λαμπράκης ο Μανώλης ας έχει μπροστά το θέμα. Εάν το έκανα εγώ, θα με είχατε σκοτώσει και θα είχατε δίκιο. Το Μανώλη το Λαμπράκη περιέργως όμως. Και εκεί είναι που εγώ παρακολουθώ το θέμα, πώς το χειρίζονται διάφοροι άνθρωποι. Δεν τολμάτε να του κάνετε ούτε δυο σωστές κρίσεις. Τι λες μου ρε μου, σήμερα δεν τολμά να κάνω ερωτήσεις. Θα πει σε μέρα δεν τολμά να ρωτήσω. Άκου λοιπόν την ερώτηση. Που θα την κάνεις το συντομότερο. Και προκαλώ εσένα να ξαναβγάλεις το Μανώλη το Λαμπράκι. Και να του κάνεις μία συγκεκριμένη ερώτηση. Για πες τη. Και χωρίς να με προκαλείς όμως, σε παρακαλώ πολύ. Κάντε μου σε ανθρώπινα. Κάντε μου ανθρώπινα. Ναι, αλλά μου κάνεις επίθεση ρε Γιάννη από χθες και εσύ και ο Χρήστος. Δεν κάνω επίθεση. Και καλά οι άλλοι που δεν με ξέρουν. Αλλά εσείς... Την έχεις πατήσει και δεν έχεις δώσει την ανάλογη σημασία. Και γιατί δεν με βοηθάς να την ξεπατήσω ρε Γιάννη και μου κάνεις επίθεση. Άκου λοιπόν, γι' αυτό πήρα δημόσια τηλέφωνο για να μιλήσω στους επιτήρους. Πες μου την ερώτηση για τον Λαμπράκη. Ο Λαμπράκης ο Μανώλης είπε. Εμείς εξουσιοδοτήσαμε το Σόρα. Εμείς που δώσαμε το πλειοεξούσιο. Εμείς γνωρίζουμε το συμβόλαιο και εμείς λέμε ότι το συμβόλαιο μπορεί να κυρωθεί. Άρα ο Σόρας παρουσιάζει ο Λαμπράκης το θέμα ως εξής. Έχει στα χέρια του κάτι το οποίο ναι μεν το έχει,
Ναι, μεν είναι καλό, ναι, αλλά ανά πάσα στιγμή σταματάει να ισχύει. Ένα. Όχι, δεν το είπε έτσι ακριβώς. Περίμενε, περίμενε. Δεν το είπε έτσι για να συνεννοούμαστε λίγο. Αδερφέ. Να καταλαβαίνουμε αδερφέ λίγο, να μην μπερδευόμαστε, Γιάννη μου. Ο Λαμπράκης, ο Λαμπράκης, αδερφέ, είπε. Μα τώρα. Μην λέμε τώρα. Χάνουμε τον χρόνο μας, Γιάννη μου. Κάτσε λίγο να συνοηθούμε λίγο. Δεν μου τρώει η Ελλάδα τον χρόνο, μου τρώει η ασυνεννόηση, ρε αδερφέ. Να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ότι αυτός έδωσε το συμβόλαιο στο Σόρα, γιατί είπε αυτό και έχω απομονώσει το κομμάτι που το λέει στο βίντεο και θα σας το βάζω κάθε μέρα να το βλέπετε. Το καλό λοιπόν εσένα με και το Μανώλη το Λαμπράκη να βγείτε δημόσια σε μια εκπομπή να αναλύσει ο Λαμπράκης αυτό εδώ και να μας δώσει αποδείξεις και να μας πει από πού και ως πού και ποιος έχει κάνει το συμβόλαιο στο Σόρα. Γιατί για να αμφισβητήσει το Σόρα λέει αυτά. Βέβαια. Και δεύτερον, ποιος μπορεί να πάρει πίσω την υπογραφή του και να ακυρώσει το συμβόλαιο από τα χέρια του Σόρα ή και το ίδιο το συμβόλαιο. Για τη μεγαλύτερη πατάτα, για να μην πω άλλη λέξη. Τώρα. Αυτό το πράγμα δεν έχει υποθεί μέχρι σήμερα. Ωραία. Στον πλανήτη Γη, γιατί μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια δολάρια, 875 δις και άλλο ένα δεύτερο συμβόλαιο. 7,5-3 εκατομμύρια δολάρια. Άκουσέ με λίγο, σε παρακαλώ τώρα. Όχι. Όχι, τι, άσε με λίγο να συνοηθούμε. Αν αφήσει να ολοκληρώσω, να ξέρει και τι θα ρωτήσει. Ωραία, ολοκλήρωση. Να τα πούνε και ανθρώποι κι άλλοι. Ολοκλήρωση. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, εγώ και εσύ μόνο. Βέβαια. Εντάξει. Όταν μιλάμε λοιπόν για 10-3-500 συνολικά στα χέρια του τώρα και το είπε δημόσια και το δεύτερο συμβόλαιο στο Ηράκλειο που είμαστε πριν από 2 μήνες. Προκαλώ λοιπόν αυτή τη συζήτηση όχι να πλατιάσει, να μην μιλήσουμε για τίποτα άλλο, να μιλήσει συγκεκριμένα αυτό που θα μιλήσουμε το Λαμπράκι για να πάρει θέση πάνω σε αυτό. Γιατί αν αυτό έχει έστω και μία στο εκατομμύριο αληθοφάνεια στο Λαμπράκι, θα έχει όλα τα δεδομένα. Ο Λαμπράκης όμως πρέπει να τα αποδείξει. Όχι με λόγια. Με αποδείξεις. Όπως. Τώρα. Όπως. Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό το θέμα. Αυτή την κουβέντα και διέβαλε το μυαλό και αμφισβήτησε την όλη προσπάθεια απαξιώνοντάς τη και μοιραία κάποιοι την αναπαρήγαγαν μη συνειδητοποιώντας ή τελικά συνειδητοποιώντας τι κάνουν και γιατί. Έχουμε και τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε, τα οποία είναι και η γνώμη η δική σας ανθρώπων στην Άρτα που δεν ανακοινώσατε τα ονόματά σας ότι κάνατε ένα συμβούλιο ως ομάδα. Ομάδα τι, ποιον εκπροσωπείτε. Την πάρτι μας ρε Γιάννη, πλάκα μου κάνεις, την πάρτι μας. Έπρεπε να πείτε, είμαστε 1, 2, 3, 4, 15. Ναι, και γιατί, δεν κατάλαβα. Είμαστε 5 αρτινοί. Σε ποιο θα δώσουμε λογαριασμό. Είμαστε 5 αρτινοί και έχουμε αυτή την άποψη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή δεν καταλαβαίνετε λοιπόν λογαριασμό, κάντε αυτό που θέλετε, είπα. Α, μπράβο! Εσείς τι πήδηξατε να μας φάτε. Εμείς κάναμε μια πρόταση. Όποιος τη θέλει, τη δέχεται. Όποιος δεν τη θέλει, δεν τη δέχεται. Όποιος θέλει, μας δίνει μια συμβουλή καλοπροαίρετη να τη δεχτούμε κτλ. Τώρα, μην φεύγουμε, φεύγουμε από το θέμα και μπερδεύεται ο κόσμος. Μισό λεπτό. Καταρχάς, ο Λαμπράκης στην εκπομπή που μου έδωσε συνέντευξη έκανε. Κατ' εμέ την μεγαλύτερη, εξαπέλυσε κατ' εμέ τη μεγαλύτερη κατηγορία που έχει ακουστεί ποτέ για τον Αρτέμι. Αυτή η κατηγορία είναι ότι κάποιοι, όχι εμείς, κάποιοι ισχυροί άντρες αφήνει να εννοηθεί οι τραπεζίτες εμέσως πλην σαφώς, όχι εμέσως, άμεσα. Λέει ότι οι ισχυροί του πλανήτη στρατεύσανε τον Αρτέμι Σόρα, του δώσανε εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία τα έφερε εδώ να μας τα μοστράρει, να τα δούμε, εργαλεία που δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει ούτε δικαιοσύνη ούτε κανείς άλλος, για να παραπλανηθούμε και να ελεγχόμεθα και να περνάνε τα χρόνια και να καθόμαστε και να κοιτάμε τα εργαλεία τα οποία δεν πρόκειται να λειτουργήσουν ποτέ, διότι τον απόλυτο έλεγχο τον έχουν αυτοί οι ισχυροί άντρες. Και λέμε τώρα, και είπε και το άλλο, ότι πίσω από το πληρεξούσιο το ανέκδοτο. Διότι δεν το ρώτησα αμέσως, γιατί βγήκε ένα απόσπασμα μόνο εκείνο που δεν το ρώτησα. Παρακάτω όμως,
Το ρώτησα για το πληρεξούσιο το ανέγκλητο και μου απάντησε, Γιάννη μου, ότι ο Σόρας και το πληρεξούσιο και το συμβόλαιο είναι και το ομόλογο είναι πίσω από ένα συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει ο Αρτέμης με αυτούς τους ισχυρούς άνδρες και αυτοί κρατούν στα χέρια τους αυτό το συμβόλαιο και μπορούν ανά πάσα στιγμή το ανέγκλητο πληρεξούσιο να το καταργήσουν βάσει αυτού του συμβολέου. Και η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Πώς μπορούμε να δούμε εμείς αυτό το συμβόλαιο για να δούμε αν ισχύει πραγματικά? Πώς μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτό πράγματι υπάρχει και ότι ο Αρτέμης τελικά είναι υποχείριο των ισχυρών ανδρών? Εκεί είναι λοιπόν κατ' εμέ το επίκεντρο της ερωτήσεως. Εκεί είναι το επίκεντρο. Μισό λεπτάκι λίγο. Μισό λεπτάκι. Εκεί λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε από το Λαμπράκι να μας πει: μπορούμε να το δούμε αυτό το συμβόλαιο? Υπάρχει τρόπος να το δούμε. Όμως υπάρχει και η άλλη σκέψη, ότι ο Αρτέμης έχει οπωσδήποτε ένα πληρεξούσιο ανέγκλητο. Αυτό το πληρεξούσιο μπορούμε να το δούμε, να δούμε με ποιους το έχει κάνει. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που του δώσαν πληρεξούσιο να διαχειριστεί τέτοια μεγάλα μεγέθη. Αυτό μπορεί να βγει στη δημοσιότητα να το δει ο κόσμος. Τελείωσα. Τελείωσα. Μπράβο. Σου λέω μονολεκτικά ναι. Μπορεί να βγει στη δημοσιότητα. Τέλεια. Δεύτερο. Αυτό ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Στιγμή, περίμενε, τώρα θα ακούς. Από τη στιγμή που θα βγει και δείτε ποιος πληρεξουσιοδότησε τον Αρτέμη το Σόρα. Ναι. Τι θα κάνετε? Θα ξέρουμε αν είναι ο Ρότσιλντ Γιάννη ή αν είναι ο Μπάρπας μου ο Μινάς. Ο Παναής. Ε. Συμφωνώ. Αν ο Λαμπράκης έχει έστω και ένα στα χίλια δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί λέει μόνο ψέματα, σου λέω εγώ υπεύθυνα ότι έχει το πληρεξούσιο στα χέρια του και έχει και το συμβόλαιο. Ο Λαμπράκης δεν θέλει να τα δώσει στη δημοσιότητα, να τελειώσει το θέμα και να πει: κύριε, ναι, σας εξαπάτησα και εγώ και οι 15.000 επιστήμονες που είμαστε μαζί στο Σόρα που σας λέγαμε τόσο καιρό, και ο ίδιος ο Σόρας σας εξαπάτησε. Και δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως σας τα λέγαμε μέχρι πριν ένα μήνα. Γιατί δεν βγαίνει να το πει? Θα το τελειώσει το θέμα. Ένα. Μα αυτό λέει και εγώ το σύγχρονο. Περίμενε. Αυτό οφείλει να το κάνει ο Λαμπράκης. Ναι. Δεύτερον, ο Λαμπράκης πρέπει να αποδείξει ότι έδωσε τα ομόλογα, το συμβόλαιο, τα καταπιστεύματα και όλα αυτά που προφασίστηκε ότι αυτός εγώ έλεγε σε παραλήρημα τα έκανα όλα, γι' αυτό και του το έγραψα στην επιστολή μου, στον Αρτέμη τόσο ώρα. Που αποδείξεις. Τρίτον, πρόσεξε τι θα σου πω, είναι πολύ συγκεκριμένο. Εάν αποδειχτεί ότι ο Σόρας έχει εξουσιοδοτηθεί με μπίτα από τη δική του εταιρεία και όχι κανένας άλλο, ούτε του Λαμπράκη, ούτε του Μίτσιλ, ούτε του Κώστα, ούτε του Ρότσιλ, ούτε του Οπενχάιμερ, κανένας. Από δική του εταιρεία που έχει το συμβόλαιο. Πρόσεξε. Και η δική του εταιρεία εξουσιοδοτεί ανέγκητα τον διοικητή της διευθύνοντας σύμβουλο. Τι θα πείτε μετά? Τι να λέμε μετά, ρε Γιάννη? Τι να τα, αν θα αρχίσουμε πάλι. Να βγάλουν τις αποδείξεις, να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να διονυστεί αυτό το πράγμα. Θα ανοίξουμε τα κεφάλια μας στο τέλος μεταξύ μας. Δεν μπορεί τώρα να καθόμαστε και να λέμε αν και αν και αν. Τελειώνεται με τις αποδείξεις. Ακούσε με. Εάν λοιπόν από σήμερα, Τετάρτη βράδυ, που θα ξαναβγεί ο Λαμπράκης, δεν βγει να το κάνει δημόσια και να στηρίξει τα ψέματά του, έχει μόνο δόλο, και το λέω δημόσια άλλη μια φορά. Πρέπει να βγει να αποδείξει αυτός αυτά που είπε. Αλλιώς έχει μόνο δόλο. Και το μόνο που επιδιώκει είναι τον συνεχή αποπροσανατολισμό των Ελλήνων, η διαίρεση τους, την αφρισμήτησή τους, και το έκανε πότε? Την ώρα που φούντωνε το πράγμα. Την ώρα που έρχονται 30-40 δήμαρχοι με τις καινούργιες δημοτικές εκλογές και με την καινούργια δημοτική πορτίστηση και μετά το Σεπτέμβρη. Και αυτό που έχουμε στρώσει ξανά το δρόμο που μας έφτασε ο ίδιος πέρσι το Σεπτέμβρη, γιατί ο Λαμπράκης είναι ο πρώτος που βγήκε δημόσια και μίλησε για χρηματοδότηση δήμων και έπεσε όλο το καθεστώς απάνω στους δήμους.
Αυτό το ξέρετε όλοι γιατί έγινε δημόσια στην Κρήτη. Αλλά πρέπει λοιπόν τώρα που ερχόντουσαν και οι καινούργοι δημάρχοι, από την ώρα που βγαίνει ο Σόρας στην Κοζάνη μαζί με τον Δήμαρχο, σε τρεις μέρες είναι στην Ελλάδα. Κρυφά. Αλλά κάποιοι το ξέρουν ότι είναι στην Ελλάδα. Πάει να νοικιάσει ραδιόφωνο στην Αθήνα. Αλλά κρύβεται, αλλά κάποιοι ξέρουν που έχει πάει ακριβώς. Και να σε απαυτούς είμαι εγώ. Και με την κίνηση στιγμή δεν μιλάω, περιμένω να δω που το πάει. Είναι Παρασκευή, μεσημέρι που το κάνει αυτό, και Παρασκευή βράδυ συγκεντρώνονται 500 άτομα στο Θυσίο. Ο Σόρας έρχεται δημόσια και παρουσιάζεται. Ο Λαμπράκης κρύβεται στο σπίτι του στο Φάλιρο. Και δημόσια ο Σόρας ξανατοποθετείται. Είναι παρούσα η Σέβη η Λαμπράκη, η αδερφή του Μανώλη. Και ο Λαμπράκης μετά από 4-5 μέρες που έχει ξεκινήσει το μπουγέλωμα, το Λαμπράκη, λέει ότι ναι μεν ήμουνα, ναι μεν μιλήσαμε με το Σόρα, αλλά δεν με κάλεσε. Ρε γιατρέ, είσαι στην Αθήνα, λες καλησπέρα τη Νέα Υόρκη στον κόσμο και τον δουλεύεις. Στις εκπομπές που βγαίνεις. Μιλάω με τον Σόρα κατά δήλωσή σου το μεσημέρι και δεν σε κάλεσε να φύγεις σε δημόσιο χώρο, δημόσια που έχουν κληθεί τουλάχιστον 500 άτομα από τις ομάδες των θυμών. Να φύγεις ξεκάθαρα είμαι αυτός, κάνω αυτό και ο Σόρας είναι εκείνο. Εν πάση περιπτώσει αυτά είναι πάλι υποθέσεις. Αυτά είναι πάλι υποθέσεις. Δεν έχω τόσο χαμηλή νοημοσύνη. Έλα ρε Γιάννη, ο ίδιος λέει ότι δεν με κάνεις, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα και δεν με κάνεις. Τώρα αυτά μωρέ Γιάννη μου τώρα. Μωρέ Γιάννη μου τώρα. Μωρέ αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Μιλάω συγκεκριμένα. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Τα έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι για αυτές τις βαριές κατηγορίες εγώ θέλω αποδείξεις. Να ξεμπερδεύω με τον έναν ή με τον άλλον ή και με τους δυο αδερφέ. Ακούω Μιχάλη άλλη μια απόδειξη. Από αυτό. Θανάση μια απόδειξη. Είτε δημόσιο όλα αυτά. Εγώ γύρωσα 4 δημάρχων στην Κρήτη τα χαρτιά. Άρα, σου είπε ότι στην Κρήτη έχουν 4 δήμαρχοι υπογράψει. Και εγώ το δημόσιο τη λέει ψέματα. Και λέει την άλλη μέρα. Είναι παράνομο, είναι αντισυνταγματικό να μεταφέρει ο δήμαρχος ο εκλεγμένος στο θεσμό στο Σόρα. Οπότε όλα αυτά που επί ένα χρόνο σας λέω, όλα αυτά που επί ένα χρόνο σας βάζω να κάνετε, να μαζεύετε αιτήματα, να πηγαίνετε στους δήμους, να απαιτείτε από τους δημάρχους να υπογράψετε, να υπογράψουν με το Σόρα, τελικά είναι όλα ψέματα και κυρίως είναι παράνομο και είναι και αντισυνταγματικά. Και εγώ ο Μανώλης ο Λαμπράκης, που τα έχω κάνει όλα, που τα ξέρω όλα, που έχω μέχρι και επικοινωνία με τον Γιαχβέ με email, το ανακάλυψα και σας το λέω τώρα, αλλά έχω και 15.000 επιστήμονες, ένα κοπάδι ηλιθίων δηλαδή, 15.000 επιστήμονες. Αυτό ακυρώνεται ρε, ξυπνήστε ρε. Και αυτό το κοπάδι ηλιθίων, δεν ξέρω ότι είναι αυτά παράνομα. Και βάζαμε τους δημάρχους δηλαδή να παρανομήσουμε. Και παρανομώντας ο δήμαρχος, παρανομεί ο συμβολιογράφος που κάνει τα χαρτιά. Και παρανομώντας τον συμβολιογράφο, παρανομεί και ο εισαγγελέας που κάνει το αποστάιλ. Ρε είσαστε με τα καλά σας, ρε. Ρε ακούτε το αρχίδι που σας λέει τόσες μαλακίες και να το κοιτήσετε ακόμα. Πάτε καλά, ρε. Καλά, καλά τώρα. Και φτάσεις ακόμα να βρίσκεις, να σου πει ο Λαμπράκης. Άρα δεν έχετε μια νοκουκούτσι στο κεφάλι σας. Λοιπόν, κάθε την πορεία σας όπως τη θέλετε, όσοι νομίζετε ότι θέλετε. Και σας θέλω καλό γερό που δεν έχω πρόβλημα. Βρίσκεστηκα ποτέ. Γιάννη, ο Καλογερόπουλος είναι αδερφός μου και τον είχα αδερφό μέχρι σήμερα το πρωί που με είπε κρυφοεβραίο. Και σου ζητώ το λόγο δημοσίως να μου πεις γιατί με λες κρυφοεβραίο εμένανε και μου λες ότι δεν κατάλαβα τα όπλα του Αρτέμι και απαξιώνω και σου λέω τώρα ότι αυτό αδερφέ δεν προκύπτει από πουθενά. Εγώ δηλώνω ευθαρσός και δηλώνω για άλλη μια φορά. Δηλώνω για άλλη μια φορά. Άσε με λίγο ρε Γιάννη να σου εξηγήσω. Από αφέλεια μέχρι δώρο. Γι' αυτό σας αποκάλεσα έτσι.
και συνεχίζει να το κάνει. Αν είσαι κανεί, ζητήστε συγγνώμη. Αν είσαι κρυφό Αβράη, συνεχίζει το. Συγγνώμη, Γιάννη. Συνεχίζει τώρα να μου λε τι δηλαδή. Ότι. Ότι πιστεύει ότι εγώ. Να μην έχει τη στοιχειώδη. Πιστεύει. Δηλαδή επειδή εγώ δεν σκέφτομαι όπως εσύ, επειδή εγώ δεν είμαι οπαδός όπως εσύ, είμαι κρυφοεβραίος. Αμε ζορλάνεις τελείως. Δεν μου λέει, από πού συμπεραίνεις, είσαι οπαδός σε πιανού, της Ελλάδος. Όχι, είσαι οπαδός του Αρτέμις Σώρα και το συμπεραίνω, είσαι οπαδός του Αρτέμις Σώρα και το συμπεραίνω από όλες τις επιστολές σου και από όλη τη στάση που κρατάς. Έχεις γίνει βασιλικότερος του βασιλέως, διαρριγνύεις τα ημάτια σου, ούτε ο ίδιος ο Αρτέμις δεν κάνει έτσι για τον εαυτό του. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείς ευρατική έκφραση, διαρριγνύεις τα ημάτια σου. Επειδή εγώ δεν έχω το φόβο των Ιουδαίων, Θανάση, και έχω εξαρτώσει ο θήτος είμαι. Δηλαδή δεν μου λες ότι... Δεν μου λες τώρα εσύ ότι υποστηρίζεις Αρτέμις τώρα. Για μένα ό,τι θέλετε. Δεν μ' ακουμπάνε. Δεν λέω για σένα ό,τι θέλω. Λέω αυτά τα οποία φαίνονται. Εσείς τι είσαστε στους Έλληνες. Εγώ λέω κάθε μέρα τι είμαι και κάνω κάθε μέρα αυτό που κάνω. Και ο καθένας θα αποφασίσει για το ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ, ποιος είναι ο καθένας. Από εκεί και πέρα όμως, δεν σου επιτρέπω να με λες κρυφοεβραίο, χωρίς να έχεις αποδείξεις. Δεν μπορεί να με λες κρυφοεβραίο. Βάλε το μυαλό σου λοιπόν να δουλέψει και εσύ με τις αποδείξεις όπως το κάνω εγώ. Εγώ άλλο σου λέω, εσύ μου λες άλλο τώρα. Εγώ σου λέω άλλο και εσύ μου λες άλλο. Και επιμένω στο ίδιο πράγμα εγώ. Δεν μπορεί πέντε άτομα να αποφασίσετε και να προτείνετε κόμμα. Αλλά δεν κατά μου λες ότι είσαι χωρίς κόμμα και χωρίς δόγμα. Τι λες μωρέ Γιάννη, είσαι καλά να πούμε. Ελληνικά μιλάω, τι δεν καταλαβαίνεις. Εμείς οι 5-10 άνθρωποι που μαζευτήκαμε εδώ έχουμε μια πρόταση και την κάνουμε. Πού είναι το κακό? Πού είναι το κακό, πες μου? Εγώ θα δεν μπορείς να μου πεις ότι εγώ αυτή την πρόταση δεν τη δέχομαι και να τελειώσουμε. Πρέπει να με πεις κρυφοεβραίο. Μου κάνεις πλάκα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω να δεις πόσο ωραία είναι τα πράγματα. Κάνω κι εγώ μια πρόταση. Για κάμε. Την οποία συζητήσατε δημόσια όλοι. Ναι. Προτείνω να προτείνουμε στον Αρτέμι τον Σώρα. Ναι. Ό,τι μας έχει φέρει οικονομικό εργαλείο να τα πάρει και να φύγει. Και καθέστε να κάνει τα πέραματα. Ωραία, έκανες την πρότασή σου, τι συζητάμε. Απλά τη συζητάς, έτσι. Ναι, απλά τη συζητάς. Αυτό δεν είπες. Δεν είπες, παιδί μου, μια πρόταση να τη συζητήσουμε. Πέσω... Μια πληροφορία. Είμαι έτοιμος να ακούσω τα πάντα. Μια πληροφορία την οποία την έχεις πάρει εσύ στο σταθμό σου επίσημα και δημόσια και δεν την αξιολόγησε. Για πες. Είπε η Βίκη Χαραλάμπου. Ναι. Υπάρχουν φάκελοι στα ελληνικά και στα αγγλικά για τον κάθε δήμαρχο. Υπάρχουν σφραγίδες του Υπουργείου Εξωτερικών, εσφραγισμένοι φάκελοι. Ναι. Πρόσεξε τι σας είπε η γυναίκα. Είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών και φέρουν και τη σφραγίδα της Χάγης. Γι' αυτό και στο τόνιζα χθες το βράδυ. Μήπως μπορείς να ασχοληθείς σε μία εκπομπή σου να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει ότι οι φάκελοι φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης. Η συνθήκη της Χάγης έγινε το 1966. Υπάρχει μια μεταφορά των καταπιστευμάτων του Ταμείου σε δικαιοδοσία ενός απάνω σε όλο τον πλανήτη. Πρόσεξε, ενός η δικαιοδοσία. Ένας άνθρωπος. Σε όλο τον πλανήτη, πάνω στις κυβερνήσεις. Αυτός είναι που έχει δώσει την έγκριση για την Ελλάδα, για να καταλάβετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Για να μπορείς να πας αυτόν τον άνθρωπο και να πάρεις την έγκριση στο θεσμό που εκπροσωπεί πλανητικά, ναι, δεν μπορεί να είσαι όποιος και όποιος. Πρέπει να είσαι κάτι. Πρέπει να είσαι κάποιος. Γιατί με αποκάλεσες και οπαδό πριν, εγώ το δέχομαι. Στην άγνοια σου πρέπει να με αποκαλέσεις όπως θέλει, δεν έχω πρόβλημα. Για να πάρεις λοιπόν αυτή την έγκριση και να πάρεις τη σφραγίδα της ΧΑΕΣ που έγινε η συνθήκη του 66, σημαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ένα. Δεύτερο. Οι λογαριασμοί που βγάλαμε δημόσια του ισολογισμού του 7, που είναι ένας από τους ισολογισμούς του 7, δεν είναι όλοι οι ισολογισμοί στο φωνή. Όπως και οι πριν από το 7 και οι μετά από το 7 οι ισολογισμοί που τους έχουν. Και δεν τους βγάζουμε εμείς. Και ψάχνουν εναγωνίως κάποια παρέα
να βρούνε ποιος έβγαλε τον ισολογισμό, μήπως έχει και κανέναν άλλο να τους δώσει για να πούνε μια και τα κάναμε όλα εμείς και εμείς τα δείξαμε στον Αρτέμι, να έχει υπόρρητη έστω ένας ακόμα ισολογισμό. Οι λογαριασμοί στον ισολογισμό που βγήκανε δημόσια ξεκινάνε τέλος του 66, πρώτη του 67 για την ακρίβεια, τους 6 προς 6. Στους 6 ημερομηνίες λογαριασμούς. Όχι. Αυτοί λοιπόν έπονται από τη μεταφορά τους από τη συνθήκη της Χάγης, η οποία δίνει τα δικαιώματα παγκοσμίως σε έναν. Στο Θανάση, τον Παπαθανασίου για παράδειγμα. Ναι. Ένας είναι πάνω στον πλανήτη. Ποιος είναι αυτός, μπορείς να μας τον πεις? Αυτός έχει μόνο έναν χαρακτηρισμό. Μη, εμ, δηλαδή στα αγγλικά, one. Εάν ξέρει ο Μανώλης ο Λαμπράκης, να μας πει περισσότερα. Εγώ δεν ξέρω παραπάνω. Μάλιστα. Αλλά η έγκριση και η σφράγιση είναι μέσα από τη συνθήκη και από τον M1. Επειδή ρώτησες πριν, ναι, και έχεις ξαναρωτήσει που σε έχω ακούσει σε εκπομπή, ναι, ναι, και όλος ο κόσμος ρωτάει περί του τι θα γίνει με τους δημάρχους, πότε θα εξελιχθεί το θέμα των δημάρχων και όλα αυτά. Ναι. Το θέμα των δημάρχων, αγαπητέ Θανάση, έχει τελειώσει. Έχει περάσει όλη τη διαδικασία. Έχει πρωτοκολληθεί, έχει σφραγιστεί από εισαγγελείς, από το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει τις σφραγίδες του M1. Έχει κατατεθεί στη Federal που είναι το Ταμείο Έγκρισης της Ρευστοποίησης. Η τελική φάση της ρευστοποίησης γίνεται μέσα στην Ελλάδα τώρα, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Γι' αυτό και πολύ σωστά είπε ο Σόρας, ναι, ότι θέλω κι άλλους δημάρχους για να πάμε όλοι μαζί να κατεβάσουμε τα χρήματα. Έχω 3 μήνες, Θανάση, που αναλύω τη συνθήκη του Bretton Woods και το κλείδωμα των χρημάτων και για ποιο λόγο κλειδώνονται. Και έχω πει δημόσια ότι ακόμα και για να πάρεις ένα κιλό ψωμί πρέπει να συμφωνεί ο κεντρικός τραπεζίτης που είναι ο θεματοφύλακας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όχι της Ελλάδος. Ο διοικητής δηλαδή της κεντρικής σου τράπεζας, της τράπεζας της Ελλάδος επί των προκειμένων, δεν είναι δικός σου άνθρωπος. Είναι ο θεματοφύλακας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που κρατάει κλειδωμένα τα λεφτά. Και αν θέλει, σου δίνει ένα ευρώ. Μες. Αυτή είναι πραγματικότητα. Δεν είναι δικά μου λόγια. Την δηλαδή, ανάλυση του Πέτρου Γκούτσα έκανα. Γιάννη μου, σε παρακαλώ πολύ. Μου λες τώρα λοιπόν ότι είμαστε στην τελική ευθεία, έχουμε τελειώσει δηλαδή όλες τις διαδικασίες. Ακόμα και αυτό το ερμηνεύεις εσύ και το λες έτσι. Τα ακούει ο άλλος τώρα που μας ακούει και θα πει αύριο το πρωί. Πώς θα το ερμηνεύσουμε, ρε Γιάννη μου, αφού μου λες τέλειωσαν όλα. Όπως πραγματικά είναι. Λοιπόν, άκου πώς πραγματικά είναι. Εμείς περιμένουμε τουλάχιστον 25 με 30 δημάρχους να ολοκληρώσουν. Εμείς λέγοντας, οι ανθρώποι που έχουμε πάει και έχουμε μιλήσει μαζί τους και μεταφέρουμε το τι συζητάμε με τον δήμαρχο, ποιος είναι θετικός, ποιος είναι αρνητικός, στον άνθρωπο που το χειρίζεται. Και αυτός είναι ο Αρτέμης ο Σόρας. Και όλοι οι δήμαρχοι, να θυμάσαι, δεν υπογράφουν ούτε με καμιά ΕΝ, ούτε με κανένα Λαμπράκι, με τον Αρτέμη, ούτε με κανένα Καλογερόπουλο, ούτε με κανένα Θανάση. Υπογράφουν μόνο με έναν άνθρωπο. Για να υπογράφουν με έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα. Θυμάσαι από την πρώτη στιγμή τι έχει υποθεί η υπογραφή του δημάρχου. Να εξουσιοδοτήσει το Σόρα και ταυτόχρονα να του βάλει 51 όρους. Γιατί αυτό κάνει ο δημάρχος. Δεν εξουσιοδότησε τον Αρτέμη, αλλά του βάζει και 51 όρους. Ναι. Δηλαδή τον εβάζει όπως το τρένο σε γραμμές τρένου και του λέει: εδώ θα κινηθείς, δεν μπορεί να παρακινήσει πορεία σου καθόλου. Είναι ανέμπητος, πρόσεξε τώρα, και με μεταθανάτια ισχύει. Ακριβώς όπως είναι το πληρεξούσιο που έχει στα χέρια του Αρτέμιος για τα 3-3 σχεδόν. Ακυρώνεται αυτό το πληρεξούσιο? Ακυρώνεται αυτή η εντολή του Δημάρχου? Όχι. Το πληρεξούσιο γιατί θα ακυρωθεί του Σόρα, που λέει ο Λαμπράκης. Δηλαδή έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά στα ίδια νομικά. Αυτό είπαμε, θα το ρωτήσω στην επόμενη εκπομπή αν μπορέσω να κάνω. Θα προσπαθήσω να κάνω αύριο μια εκπομπή και να το ρωτήσω. Να θυμάσαι ένα πράγμα, πρόσεξε τι θα ρωτήσεις. Γιατί ο Λαμπράκης επαναλαμβάνει τα λόγια του Ρήνου και αυτό με έχει τρελάνει εμένα. Πώς γίνεται τώρα ο μεγάλος Λαμπράκης, ο πρόεδρος της ΕΝΤ, του τεράστιου αυτού οργανισμού που τελικά είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με 4 μέλη, που έχει 15.000 επιστήμονες, να επαναλαμβάνει του πράκτορα τα λόγια? Ο Ρήνος βγήκε λοιπόν και έκανε ειδική ανάλυση ότι είναι αντισυνταγματικό και δεν είναι νόμιμο να υπογράφουν οι δήμαρχοι το θεσμό του. Αν δεις τι γράφει ο Ρήνος,
περιέργως αναπαράγει ακριβώς τα ίδια ο Λαμπράκης. Και λες, μα καλά, μας θεωρεί τόσο ζώα όλους ή πουλήθηκε τόσο πολύ. Και μένεις μετέωρος στο να απαντήσεις το ερώτημα. Και κάθε μέρα σου προσθέτει. Βγαίνω δημόσια λοιπόν και ζητάω εξηγήσεις επί των λόγων του με επιστολή μου και τον προκαλώ να πάρει θέση. Αντί αυτού παίρνω μια απάντηση. Ότι είμαι πράκτορας, ότι εκβιάζω το σώρα, αν είναι στο Θεό που πιστεύετε ρε. Τι σας είπε ο Λαμπράκης την ώρα που λέει ο Καλογερόπουλος έχει ειδική σχέση και εκβιάζει το σώρα. Ότι εγώ ο μεγάλος ο Μανώλης που είμαι 4 χρόνια δίπλα στο σώρα, υποτίθεται στα εξαφορήτων κιόλας. Δεν μπορώ, δεν απέκτησα ειδική σχέση με το σώρα. Δεν μπορώ από κάπου να κρατάω το σώρα. Είμαι δηλαδή ένας αχυράνθρωπος, αλλά μπορεί να κρατάει το σώρα και να έχει ειδική σχέση μαζί του ο Γιάννης Καλογερόπουλος από τον Άφη, που κουβάλαγε τα μικρόφωνα και βγήκε ο άνθρωπος γιατί κατάλαβε 5 πράγματα να μεταφέρει τα στοιχεία και αυτά που κατάλαβε με αποδείξεις σε όλους τους Έλληνες, καλός ή κακός, και γυρίζει σαν παλαμός όλη την Ελλάδα. Τον οποίο Καλογερόπουλο όμως που εσείς δεν το ξέρετε, αλλά θα σας θυμίσω την επιμονή του Λαμπράκη σε μια επιστολή από το 12μελές της ΕΝ, η οποία έγινε το Μάιο και το επέμενε και ο Αντωνάκης, ο Βαλσαμάκης, επί το Μάιο, πρόεδρε, το Μάιο ήρθε η επιστολή από του ΣΕΝΤ να παραιτηθούν γιατί είχαν πρόβλημα με τον Καλογερόπουλο. Σας λέω λοιπόν δημόσια. Ο γιατρός Μανώλης Λαμπράκης διέδιδε παντού ότι εγώ είμαι πράκτορας της ΕΕΤ, ότι είμαι ταυτόχρονα πράκτορας του Βενιζέλου, του πολιτικού, και είμαι ταυτόχρονα και του Καρατζαφέρη. Και μου είχε απαγορεύσει από τον Απρίλιο μήνα να ξανακατεύω στην Κρήτη και να μιλάω με κριτικούς. Γιατί φοβόταν ότι δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει. Και όποιος υπόγραψε δήμαρχο στην Κρήτη, που δεν είναι 4, υπόγραψε γιατί εγώ κατέβηκα κρυφά και συνάντησα τον δήμαρχο 2 φορές. Σας το λέω και αυτό να το ξέρετε και έχω απόδειξη ποιοι μου πληρώσαν τα εισιτήρια και με κατεβάσανε. Και υπέγραψε ένας δήμαρχος όλος. Και αυτό γιατί κατέβηκα εγώ. Και γιατί διασυνδέθηκα με τον δήμαρχο και με ένα εκκλησιαστικό άνδρα. Και το έχω πει δημόσια και σε εκπομπή μου πριν σε ανίποπτο χρόνο. Ο Μανώλης ο Λαμπράκης δεν ήθελε ούτε να μιλάω στο τηλέφωνο στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν με φοβόταν τόσο πολύ γιατί με πράκτορα στη ΣΕΗΠ τελικά. Ποιος είναι πράκτορας φαίνεται. Όποιος βάλει κάτω ακριβώς ότι έχει γίνει και ό,τι ξέρει δημόσια μέχρι τώρα, τα βλέπει όλα. Το αποτέλεσμα είναι εδώ και ένα πεντάμινο ο Μανώλης ο Λαμπράκης έχει να κάνει ένα πόλεμο με 5 ανθρώπους. Ο ένας είναι ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος που είναι πράκτορας αυτών που είπα. Ο δεύτερος είναι ο Βασίλης ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είναι πράκτορας και της ΕΕΠ και της ΜΟΣΑΤ. Προσέξτε ταυτόχρονα και της ΕΕΠ και της ΜΟΣΑΤ, αυτά τα λέει ο Λαμπράκης όμως. Η ίδια η Βίκη Χαραλάμπους είναι πράκτορας. Ο Χρήστος ο Παλατίνας είναι πράκτορας. Τελικά όσοι ασχολιόμαστε να ενημερώσουμε τους δημάρχους, είμαστε πράκτορας ρε παιδιά. Και όχι το Λαμπράκι, ούτε του Σόρα. Μη αυτό μην να κάνεις το λάθος, είμαι πίσω παδό του Σόρα. Εγώ είμαι πράκτορας, είπε ο Λαμπράκης. Αυτά θα τα λέω δημόσια για να τελειώσει το πανηγύρι και για να καταλάβετε. Γιατί εγώ στις δημόσιες τοποθετήσεις, γιατί όσο είναι υπόγειες οι τοποθετήσεις, δεν μπορεί να τοποθετηθείς δημόσια γιατί δεν έχεις αποδείξεις. Μόλις πάει όμως και τοποθετείται ο Λαμπράκης δημόσια, τοποθετήθηκα και εγώ δημόσια και του έχω κάνει 30 ερωτήσεις σε 3 επιστολές μου. Και δεν έχει τολμήσει να απαντήσει σε τίποτα. Σας λέει μόνο ψέματα, το ξαναλέω άλλη μια φορά δημόσια. Και το χειρότερο, σας είπε, προκαλώντας εμένα ναι, ότι ενώ επί ένα χρόνο δεν έχει πει κουβέντα για τα ψηφίσματα, δεν έχει προτρέψει Έλληνα να μαζέψει ψήφισμα, ότι δεν ξέρει τίποτα για τα ψηφίσματα, προφασίστηκε ότι έχει υπογράψει και αυτός ψήφισμα. Αλλά την ώρα που το υπέγραφε είχε το μυαλό του αλλού και δεν είδε τη διεύθυνση λέει απάνω το ψήφισμα. Οπότε δεν ξέρει και πού είναι τα ψηφίσματα. Δεν ξέρει ότι είναι αφών Κυπρέων 112 στην Ελευσίνα. Να υπόγραψε το ψήφισμα. Το ψήφισμα του Λαμπράκη δεν υπάρχει, σας το λέω υπεύθυνο. Ταυτόχρονα σας δίνω και άλλη μια πληροφορία. Πάρα πολλά ψηφίσματα φτάνουν στην αδερφή του τη Σέβη τη Λαμπράκη στην Αθήνα. Και πάρα πολλά ψηφίσματα στην Κρήτη έχουν παραδοθεί στα χέρια της κουνιάδας του της Αθηνάς. Προσέξτε πόσο συγκεκριμένος είμαι.
Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα που σας λέω. Όταν λοιπόν εγώ τα ξέρω από την πρώτη στιγμή, απορώ τι ρόλο παίζεις ρε λαμπράκι που βγαίνεις δημόσια και λες δεν ξέρω τα ψηφίσματα που είναι. Άκουσα ότι κλάθηκε και ένα βαν γεμάτο ψηφίσματα, το βαν. Και το να ξέρεις ποιανού είναι, τον αριθμό πινακίδας, το δήλωσε ότι κλάθηκε, αν είναι πραγματικό το γεγονός. Γενικά για όριστα, σε όλους μοιράζει κατηγορίες, τίποτα άλλο. Μέχρι. Ο Λαμπράκης λοιπόν μου... Τελικά με τα ψηφίσματα αφού... Περίμενε μια στιγμή εξυπασία. Ναι. Μου ζήτησε δημόσια να παραδώσω σε τρεις σκληρούς δίσκους, συγκεκριμένα τα λόγια του σε βίντεο, δεν είναι κρυφό αυτό, το έχει πει δημόσια. Τα ψηφίσματα όλα. Εγώ, παρόλο ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν του έδρεψε τους Έλληνες να κάνουν συλλογή ψηφισμάτων. Δεν έκανε τίποτα γύρω από τα ψηφίσματα. Ασχολήθηκε μόνο τώρα τελευταία που τον ρωτήσανε να πει τις κουταμάρες μου. Προκαλέσετε τον να σας πει, εγώ θα τα παραδώσω. Πόσα δεν είναι. Τι θα τα κάνει και πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Γιατί ενδεχομένως, τουλάχιστον τα ψηφίσματα που έχουν φτάσει στα δικά μου χέρια, γιατί είναι πάρα πολλά ψηφίσματα που είναι σκόρπια από εδώ και από εκεί. Yeah. Έχω κυρία στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 2.000 ψηφίσματα που τους έχουν παραδοθεί όλο αυτόν τον καιρό, η οποία αρνείται να τα παραδώσει. Αρνείται να τα στείλει στη διεύθυνση που έχουμε βάλει να έρχεται το ψήφισμα. Ξέρεις με τι αιτιολογία. Ότι έχει εντολή άνωθεν. Πρόσεξε. Έχει εντολή άνωθεν. Και όταν λέω άνωθεν, δεν εννοώ το Λαμπράκι τόσο ώρα. Η γυναίκα μιλάει με πνεύματα και έχει πάρει εντολή από τα πνεύματα που άνωθεν να μην παραδώσει ψηφίσματα. Δηλαδή, το τι αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα και το τι ακούμε και το τι εισπράττουμε είναι μια τρεμέλαση. Παρ' όλα αυτά δεν βγήκαμε ούτε να φλακώσουμε στα χασούκια κανέναν που κρατάει τα ψηφίσματα, ούτε να τον χρεβάσουμε δημόσια, ούτε να τον προσβάλλουμε, ούτε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, όμως, περίμενε ο κόσμος, Μωρεγιάρη μου, να ακουστεί κάτι για αυτά τα ψηφίσματα. Μα εδώ μαζέψαμε χιλιάδες εμείς από την Άρθα. Πού είναι αυτά τα ψηφίσματα, τι θα τα κάνουμε. Άκου λοιπόν μια ερώτηση που θα σου κάνω εσένα, Αθανάση. Ναι. Είπες ότι μαζέψατε χιλιάδες. Ναι. Αν σου ζητήσω να τα αποδείξεις, δεν μπορείς. Ξέρεις, δεν μπορείς. Α σου πω γιατί δεν μπορείς. Αφού τα προώθησα, ρε Γιάννη, πώς θα τα πω. Άκου να σου πω γιατί δεν μπορείς όμως να αποδείξεις ότι έστειλες ένα, 50, 1000 ή 10.000 ψηφίσματα. Ναι. Διότι, Θανάση, δεν οργανώθηκε ποτέ η ομάδα αυτή που χρειάστηκε τώρα να οργανωθεί και να συζητήσει μεταξύ της και να αποφασίσει. Προτείνουμε κόμμα. Και δεν το λέω με μορφή, αλλά είναι πραγματικότητα, δηλαδή όπως ρέουν τα γεγονότα. Δεν οργανώθηκε στη δική σας την περιοχή, στο δικό σας το Δήμο, στη δική σας την πόλη η ομάδα. Δεν οργανώθηκε στην από πάνω πόλη, δεν οργανώθηκε στην Πρέβεζα, δεν οργανώθηκε στο Αγρίνιο, δεν οργανώθηκε στο Μεσολόγγι, δεν οργανώθηκε στην Πάτρα. Σε τι δεν οργανώθηκε. Αυτό δηλαδή που λέγαμε και ξαναλέγαμε και ξαναλέγαμε και ακούγαμε ό,τι που τα μάτια. Να γίνει σε κάθε Δήμο. Μωρέ Γιάννη μου τώρα, τα ψηφίσματα τα μαζεύαμε και τα προωθούσαμε. Έχει σημασία. Έχει σημασία, είναι νομικό το θέμα πλέον. Δηλαδή. Δεν αρκεί το σημαντικό, είναι νομικό. Κάθε ομάδα λοιπόν στον κάθε Δήμο πρέπει να οργανωθεί, να επιλέξει δύο άτομα το λιγότερο μεταξύ τους που θα έχουν την ευθύνη. Να πάρουν ένα προγραμματάκι, ευχαρίστω να τους το δώσουμε εμείς. Να περνάνε τα ψηφίσματα. Να έχουν τα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα να ξέρουν τι ψηφίσματα έχουν. Αυτό μου θυμίζει τοπικές οργανώσεις Πασόκρε, Γιάννη. Ωραία, μην τις κάνεις. Αυτό που μου λες τώρα. Αλλά κάνε κόμμα. Μην τις κάνεις. Αυτό που μου λες τώρα. Αυτό που μου λες τώρα. Απ' την αρχή λέγαμε να κάνουμε κάτι και λέγαμε όχι, δεν είμαστε εμείς έτσι να πούμε τι θα γίνουμε. Ένα ακόμα κόμμα. Τώρα μου λες να κάνουμε τοπικές οργανώσεις. Καταλαβαίνεις τι λέω ή θα μου διαστρεβλώνεις τα λόγια μου συνέχεια. Καλά, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, λες να λέμε εν πάση περιπτώσει να οργανωθούμε. Λες λοιπόν να οργανωθούμε ωραία, καλύτερα. Ωραία. Αυτό όμως είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Εγώ σου λέω. Κάσε με λίγο να σου πω. Υπάρχουν. Άσε με, μωρέ Γιάννη μου, λίγο να σου πω. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Εδώ λέμε ότι εμείς καλοπροαίρετα κάναμε έναν αγώνα και μαζέψαμε ψηφίσματα. Πού τα προωθούσαμε? Τα προωθούσαμε στην αρχή, τα στέλναμε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση στην Ελευσίνα. Μετά τα δίναμε στον Νίκο, ο Νίκος τα προωθούσε στον Χρήστο κτλ. Κάποια από αυτά τα σκανάραμε και μπορεί να έχουν και αποδείξεις εδώ τα παιδιά της ομάδας για κάποια από αυτά. Πόσα είναι δεν μπορώ να σου πω. Δεν ένα εκατομμύριο μου πεις, σου δίνω να μου πεις. Δεν μπορώ να σου πω. Ξέρεις τι καλό έχω κάνει εγώ που κάνουμε και έχω την αναλάβει γιατί μου αναθέσατε. Πολλά έκανες ρε φίλε. Πολλά έκανες και στα αναγνωρίζω. Είναι συγκεκριμένο. Ναι. Είναι συγκεκριμένο γιατί δεν θέλεις να καταλάβεις ακόμα τα νομικά.
Το λέω δημόσια που δεν πρέπει να το πω, αλλά θα το πω γιατί καλό είναι τελικά να τα πούν όλοι, για να ξέρουν. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν γίνει τα πράγματα εδώ και ένα μήνα, θα αντιμετωπίσεις χιλιάδες μηνύσεις για προσωπικά δεδομένα που δόθηκαν από εδώ και από εκεί. Εναντίον τι είναι όσα στρέφονται οι μηνύσεις. Πού να ξέρω τώρα τι μου λες, δεν έχω υπόψη μου αυτό που λες, τώρα είναι... Άμα αυτό, 1,5 χρόνο που μαζεύεις ψηφίσματα με υπογραφές, δεν το ξέρεις, δεν σε έχει απασχολήσει, δεν έχεις ενδιαφερθεί να μάθεις, ανάση έχεις μεγάλο πρόβλημα. Διότι εσύ που σου δώσανε 10, 20, 50 χίλια ψηφίσματα στα χέρια σου όσα επικαλείσαι, θα σου δει το πρακτοράκι της γειτονιάς που έχεις τουλάχιστον 60 άτομα στο νομό σου που είναι σε υπηρεσίες και έχεις τουλάχιστον άλλα 300 άτομα που δουλεύουν σε εταιρείες μασόνων και θα σου τραβάνε από μια μήνυση ότι σου δώσανε ψηφίσματα της μάνας του, του πατέρα του, της αδερφής του, το δικό του. Και εσύ έδωσες τα πρωτοπικά τους δεδομένα, τα πούλησες. Ήδη έχει ξεκινήσει στην Αθήνα αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, θα πέσει μόλις σου έρθει η πρώτη μήνυση. Ναι, ναι. Μιλάς στο τηλέφωνο, δεν πειράζει. Η ουσία λοιπόν είναι το νομικό κομμάτι. Έλα. Άρα, πρέπει λοιπόν υποχρεωτικά νομικά. Επειδή αυτά τα ψηφίσματα, Γιάννη μου, δεν μάζεψα εγώ για μένα. Αυτά τα ψηφίσματα τα μάζεψα εγώ και όλοι οι άλλοι εδώ, οι Έλληνες συμπολίτες, για συγκεκριμένο σκοπό και, και έχει συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένη φωτογραφία εκεί απάνω. Λοιπόν, εάν όλο αυτό που μου λες τώρα, που λέγαμε στον κόσμο και που συνεχίζουμε να λέμε ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα, η ταυτότητα και το αφημί δηλαδή, και η διεύθυνση και το όνομα του καθενός, μπορούν να τα δώσουν οικειοθελώς με την υπογραφή τους και τα λοιπά για συγκεκριμένο σκοπό, λοιπόν, είναι ένας δικαστικός αγόρας ο οποίος το μόνο που μπορεί να μου καταναλώσει είναι χρόνος. Από εκεί και πέρα, επειδή πέρασε και η ώρα και πρέπει να πάω να πάρω και το παιδί από το σχολείο, εγώ ζητώ το εξής. Υπάρχουν αποδείξεις για κάποιον ότι είναι προδότης? Ας τους βγάλουμε αυτές τις αποδείξεις να τελειώνουμε με τον προδότη, γιατί δεν αντέχουμε άλλο να ασχολούμαστε με το αν είναι ή δεν είναι, με κατηγορίες από εδώ και από εκεί. Αποδείξεις υπάρχουν και είναι αυτονόητες και είναι ήδη μπροστά στα μάτια σας. Αλλά θέλω να μου λύσεις μια απορία που έχω πάνω σε αυτό που λες. Ναι. Πες ότι βγάζεις τον έναν, θες και τους δύο, και τους δύο προδότες. Αυτό τι σημαίνει, πάμε να κάνουμε και ένα ακόμα? Όχι, αυτό σημαίνει ότι τα όπλα είμαστε εμείς. Άσε με να τελειώσω. Τα όπλα είμαστε εμείς, η δύναμη είμαστε εμείς και κάνουμε ό,τι μας γουστάρει. Κόμμα, επανάσταση, κόβουμε τη χώρα μας και τη βάζουμε φωτιά. Κάνουμε ό,τι μας γουστάρει εμείς. Εμείς είμαστε η δύναμη. Άκου τώρα λοιπόν να ολοκληρώσω τη φράση. Ναι. Αν είχε και ένα προγραμματάκι και είχε κάνει υπεύθυνα μια δουλειά, δύο άτομα εκεί στην Άρτα. Ακόμα καλύτερα. Άφησε με να σου πω, αδερφέ, ναι. Να σου πω και μετά πέταξε το αυτό που λέω. Και είχατε καταγράψει και τα ψηφίσματα. Και ξέρατε ότι έχετε 1500 ψηφίσματα. Ξέρετε τα ονόματα και τα τηλεφωνά. Ακόμα και ό,τι θα σκεφτεί να συζητήσει, ναι, δεν θα του έκανε μια κλίση, τακ, είτε μέσω ένα κοινού SMS. Μωρέ, Γιάννη μου, πρέπει να σου πω ότι αυτή η πρόταση έχει γίνει πολλές φορές. Αυτό ξανά έχει γίνει σαν πρόταση. Λοιπόν, και από τον Γιάννη τον Κόγκα έχει γίνει πρόταση. Στην Ε4. Να γίνει συντονισμός, να οργανωθούμε κτλ. Και η απάντηση ήταν πάντα αρνητική. Τώρα, μια στιγμή. Επικαλέστηκε σε ένα όνομα και είπες Ε4. Τι είναι η Ε4? Που ξέρω τι είναι και Ε4 και Ε5. Όχι. Ε5 είναι ομάδα στο Facebook. Είναι για γέλια. Αυτή είναι Ε5. Η Ε4 τι είναι? Τι είναι, δεν είναι κάτι ανάλογο, δεν είναι των ίδιων ανθρώπων, δεν ξέρω. Άκου λοιπόν για να ξεκαθαρίσουμε κι αυτό. Γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί συνελλήνες και έχουμε την ευθύνη και για αυτά που λέμε και για αυτά που έχουμε κάνει ο καθένας μας. Η Ε4 είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, ένα πολύ απλό πράγμα, είναι λιγάκι παραπάνω από το σύλλογο, δεν έχει καμία έννοια με θεσμούς. Αντίστοιχα είναι και η ΕΝΤ, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Η οποία έχει μόνο ένα λόγο. Τι? Να συλλέγει τα ψηφίσματα, να τα καταγράφει για να κινηθεί βάση τις αποφάσεις που θα πάρουμε οι συνέλληνές μας
ως συγκροτημένη κίνηση για ό,τι γίνει σε δικαστήριο αύριο. Μόνο αυτό. Την είπανε κόμμα. Καμία σχέση. Την είπανε, δεν ξέρω τι την είπανε, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ταυτόχρονα όμως, σαν έστω 4, ουσιαστικά είναι και λάθος η έκφραση, είναι οι ενεργοί, ελεύθεροι, ενωμένοι Έλληνες. Αυτός είναι ο τίτλος. Μάλιστα. Έχει 7 άτομα. Με βάλανε πρόεδρο αναγκαστικά. Αντιπρόεδρος είναι ο Βασίλης ο Θοδωρόπουλος. Γραμματέας είναι ο Χρήστος ο Γεωργάντας, 70 χρονών. Η καμία σχέση, η Καυσία. Και έχει άλλα 3 μέλη. Ο ένας είναι ο Θανάσης ο Τόμπρας. Απλά παιδιά και άνθρωποι. Δεν βγήκαμε να πούμε ότι είμαστε κόμμα, ούτε τώρα ούτε θα. Δεν γινόταν. Που έλεγε ο δημοσιογράφος πρόεδρε, γιατί με ρωτήσανε σαν τι θα μιλήσεις, αυτός που κανόνισε την ομιλία, ρώταγε ο δημοσιογράφος τι είναι αυτός που θα μιλήσει. Και του λέει έχει την ε4. Γιατί δεν μας δίνανε και λόγο. Δεν θέλανε να μας βγάλουν και τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Κλείσε όμως Γιάννη, γιατί θα σχολάσει το παιδί και πρέπει να πάνε το πάρω. Λοιπόν, Ερκατακλείδη, η ε4 είναι μια μικρή μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία έχει να κάνει αποκλειστικά με τη συλλογή, την ευθύνη συλλογή. Ωραία. Τι τα έκανε λοιπόν, πες μας με δύο λόγια και τι θα τα κάνει. Δεν αποφασίζουμε εμείς. Δεν αποφασίζει ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος. Πόσα έχουν μαζευτεί, μπορείς να μας πεις. Αν πω ότι αποφασίζω εγώ να κάνουμε αυτό, θέλω κλωτσέ. Πόσα έχουν μαζευτεί, μπορείς να μας πεις. Έχω δικαίωμα εγώ να καμελώσω κανέναν, να έχω εγώ τη δική μου γνώμη. Μπορείς να μας πεις πόσα μαζεύτηκαν. Δεν μαζευτούμε όλοι οι Έλληνες να κάνουμε συνέλευση. Θα αποφασίσουμε εμείς το τελικά τι θα κάνουμε. Έγινε πάλι καλή. Γιάννη μου. Ευχαριστώ πολύ αδερφέ για τον χρόνο σου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη και ξέρω. Έλα, γεια.